Ο άλλος λέει αυτό και μου είναι δυνατόν, παιδιά, η ανομαλία εδώ μέσα. Σήμερα 22 Ιουλίου 2022 συγκεντρώθηκα στο οικογενειακό μνήμα της μητέρας μου Γεωργίας Κουτσομιχάλη Ανδραδάκη, πρώτης κυρίας της Νέας Ερυθρέας. Της κυρίας Νέας Ερυθρέας. Για να ανάψω την καθιερωμένη τούρτα, γιατί σαν σήμερα της Αγίας Μαρκέλας, 22 Ιουλίου, πολιούχου της Χίου της Αγίας Μαρκέλας, όπου εκεί γεννήθηκε ο πατέρας μας το 1924, όταν είχαν έρθει οι Μικρασιάτες στη Χίο, στο πυργί της Χίου, γιατί ο Ανδρέας Ανδρεαδάκης, συγκεντρώθηκα εδώ να αποφέρω φόρο τιμής και να κόψω με τον αριθμό 4 στο κερί τα τέταρτα γενέθλια της μητέρας μου χωρίς εκείνη. Πάντα κάθε χρόνο έκανα αυτό. Της αγόραζα τούρτα από το κατάστημα Τζανετής, την τρώγαμε μαζί, φιλιόμαστε, αγαπιόμαστε, και εκείνη τη μέρα δεν ήθελα να τη μοιραστώ με κανέναν άλλο, ήθελα να τη μοιραστώ μόνο με εκείνη, εγώ και εκείνη. Κάθε χρόνο μοιράζομαι μόνος μου την ημέρα αυτή με τη μητέρα μου, σε προσωπικό επίπεδο, είναι δική μου υπόθεση. Το μέγαρο το οποίο φυλάσσει τη μνήμη της μάνας μου και η μάνα μου με τον άντρα της. Το μέγαρο της οικογένειας Ανδρεαδάκη, του παππού μας ο Δημήτρη, το μέγαρο. Γιατί είναι μέγαρο αυτό το κτίριο. Ήθελε λοιπόν στην τελευταία κατοικία της μάνας μου, που με αξίωσε ο Θεός να κρατάω τη μνήμη της ψηλά, που με αξίωσε ο Θεός μέσα σε κάψονες, σε κορονοϊούς, σε σεισμούς, σε καταστροφές, ποτέ να μην λείπω. Ήθελα να ανάψω το κερί, να το σβήσω εγώ και να ευχηθώ καλή αντάμωση να έχουμε με τη μάνα μου τη Γεωργίτσα. Σ' άναψα καντήλια της, άναψα το καθιερωμένο κερί στη μνήμη της Αγίας Μαρκέλας, η οποία σήμερα γιορτάζει και είναι πολιούχος της Χίου, και τιμώ τη μητέρα μου πολύ δυνατά. Το επόμενο πολύ μεγάλο μπαμ που θα γιορτάσω είναι στις 24, είναι στις 21-22 Ιουνίου-Σεπτεμβρίου που γιορτάζει ο πατέρας μας, έχει τα γενέθλιά του, και μετά έχουμε 24 Οκτωβρίου τους γάμους της μάνας μου που παντρεύτηκε με τον πατέρα μας, και πάλι εδώ θα είμαι, κάθε μέρα είμαι, αλλά λέμε τώρα, για να κάνω κάτι επίσημο. Και στις 31 Οκτωβρίου που είναι το μνημόσυνό της, 4 χρόνια χωρίς εκείνη. Ενώπιον όλου του κόσμου, δημόσια, θα ανάψω το κερί, θα το σβήσω εγώ και θα ευχηθώ μόνο μου την καρδιά. Του χρόνου τέτοια μέρα να είμαι στην αγκαλιά της. Είναι σκληρό να έχεις χάσει μια τέτοια μάνα, είναι πολύ σκληρό. Και είναι σκληρό όλα αυτά που ζω είναι σκληρά. Όλα αυτά που ζω είναι σκληρά. Όλα αυτά που ζω είναι πολύ σκληρά. Γιατί δεν χάσαμε μάνα, εμείς χάσαμε μια κούκλα. Χάσαμε μια θεά, χάσαμε μια γυναίκα πρωταγωνίστρια. Μια καλλιτέχνη, μια πρωταγωνίστρια της ζωής, μια σούπερ μάνα. Μια νοικοκυρά, μια καλή μάνα, μια αυτοθυσία, μια σημαντική γυναίκα της περιοχής, μια σπουδαία φωνή. Τι είναι αυτό που θα μπορεί να περιγράψει κανείς για τη Γεωργία Κουτσομιχάλη Ανδρεαδάκη, Γεωργίτσα κατά κόσμον, την κόρη του Τσαμούνταλη, με προγόνους ήρωες, με πατέρα καταπληκτικό, με οικογένεια υπέροχη, με άντρα που δεν την κεράτωσε ποτέ 66 χρόνια αρεμόνα και γάμου, μέχρι το 11 που έφυγε ο πατέρας μας από τη ζωή, για 66 χρόνια αρεμόνα και γάμου. Άλλη γυναίκα δεν γύρισε να κοιτάξει ο άντρας της, και αυτή άλλον άντρα ποτέ. Παρόλο που τη θέλανε οι πλουσιότεροι άντρες επί της γης.
Ούτε εδώ. Βλέπετε. Ούτε εδώ. Βλέπετε. Θέλανε οι πλουσιότεροι άντρες. Δεν έχω λόγια. Νομίζω όμως ότι τουλάχιστον τη μεγαλύτερη τιμή που μπορώ να κάνω στο γονιό μου είναι να φοράω σωζό μαύρα. Τώρα πάνε 3 χρόνια και 7 μήνες, δεν τα έχω βγάλει, ούτε θα τα βγάλω ποτέ. Την τιμώ επί της γης, έχω τη δύναμη να αρνηθώ τα χρώματα επί της γης στα ρούχα και να τα φοράω για τη μάνα μου μαύρα. Έχω το δικαίωμα αυτής της επιλογής. Θα σβήσω λοιπόν αυτή την τούρτα προς ανάμνησή της. Εύχομαι του χρόνου ή να είμαι καλά και να είμαι εδώ ή να είμαι κοντά της. Δεν με φοβίζει ο θάνατός μου. Αυτή τη στιγμή πονάω τόσο πολύ που κανείς θάνατος δεν με τρομάζει. Κάνει και καμιά απώλεια. Εσείς μικρότεροι 16χρονοι δείτε τι κάνω εγώ στη μάνα μου και αρχίζετε να σέβεστε τους γονείς σας. Πριν τους χάσετε και γίνουν μάρμαρα και γιορτάζετε σαν μάρμαρα τους γονείς σας. Σκοπός να τους γιορτάζετε στη ζωή και να τους φυλάτε και να καίει το κορμί τους. Θυμάμαι φύλαγα τη μάνα μου στα γενέθλιά της και από αγάπη για μένα. Πάμε λοιπόν. Έλα μάνα μου. Καλή αντάμωση να έχουμε. Μάνα μου. Αχ. Για του χρόνου τέτοια μέρα. Για του χρόνου τέτοια μέρα να είμαι εδώ καλά. Έλα μάνα μου. Έλα. 4 χρόνια περάσανε τα 4 γενέθλια από τη μάνα μου το χαμό. Σαν ψέματα μου φαίνεται. Αυτά κάνω κάθε χρόνο εδώ, 22 Ιουλίου. Σιωπηλά μόνος μου, εγώ και η μάνα μου. Εγώ και ο αληθινά δικός μου άνθρωπος. Εγώ και ο αληθινά δικός μου σύντροφος. Εγώ και ο αληθινά, ο άνθρωπος που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ο άνθρωπος που δεν με πέταξε ποτέ. Ο άνθρωπος που με αγκάλιασε. Ο άνθρωπος που δεν ήταν απλά μάνα. Ήταν για μένα, ναι, ότι είναι για εσάς ο Θεός επί των ουρανών. Μηδέν είμαι μπροστά στη μάνα μου. Ένα μεγάλο μηδέν μπροστά σε αυτή τη μνήμη αυτής της τεράστιας Ελληνίδας. Μάνας, κουκλάς, νοικοκυράς, θεάς. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τα ταλέντα της. Δεν είπα, θα σας το δείξω από μακριά. Όλο αυτό δεν υπάρχουν. Τα λόγια είναι περιττά. Τα λόγια είναι λίγα για να δείξω. Εδώ φυλάς τη μνήμη της, στο κάτω. Κοσμούνε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 1, 6, 10, 11. Πάρα πολλές φωτογραφίες, πορσελάνες πανάκριβες. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο για τη μάνα μου. Τι έχουν βάλει γέλια εδώ, έχει κλάματα, για να δω. Γελάει κάποιος, για να δω. Βρωμότσολο μέσα στις μάνας μου τη μνήμη. Έχεις βάλει εσύ βρωμότσολο. Βρωμότσολο, έχεις βάλει εσύ χαμόγελα στη μνήμη της μάνας μου. Βρωμότσολο. Πετάξτε τον έξω ρε συντονιστές. Τι κάθετε και τον έχετε εδώ μέσα ρε αυτόν, ναι. Βέβαια και καλό ίντερνετ, παιδιά. Βρωμότσολο, κάθε και γελάνε τους πεθαμένους.